Εμείς παλιά δεν είχαμε τέτοια, Ελένη. Τα θυμάσαι. Πώς τα θυμάμαι. Βέβαια. Και εγώ θυμάμαι το. Πιο μικρά βαζάκια, βέβαια. Πιο μικρό, ναι. Και να σου πω κάτι. Όταν βρίσκομαι σε αεροπλάνο και ταξιδεύω στο εξωτερικό, όσες φορές ταξιδεύουν δίπλα μου οικογένειες που έχουν μωράκια, από πάντα απορώ. Ρε, πού το πάνε το μωρό. 2 μηνών, 3 μηνών, 5 μηνών, 8. Καλά, εγώ και ενός έτους, ας πούμε, ξαφνιάζομαι. Γιατί δεν ξέρω, σκέφτομαι ένα μωράκι τόσο μικρό. Πού το πας, αφού θα πρέπει να μείνεις μέσα σε ένα σπίτι, θα μου πεις ξένοι, τα βγάζουν έξω με τα καροτσάκια, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κάψονες, κρύαπα, γιατί είναι πιο εξοικειωμένοι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο φοβισμένοι. Εγώ δεν το παίρνω, εν πάση περιπτώσει, τόσο μωρό για τέτοιο ταξίδι. Όμως, επειδή πάντα η απορία μου είναι, είσαι 4 ώρες σε ένα αεροπλάνο, πεινάει το παιδί, δεν το ταΐσεις. Τις βλέπω, βγαίνουν με τα βαζάκια και τα ταΐζουν. Βέβαια. Ναι, και εκεί σκέφτηκα, τα ξεχάσει κι εγώ. Α, κοίτα να δεις, λέω, τι εύκολο κόλπο, πας κάπου. Πού θα το πας το παιδί σου να το ταΐσεις, το μωρό σου που πρέπει να το κάνεις το αλεσμένο και να βρεις, να βράσεις, να έχεις τα μισεράκια, τα πραγματάκια, το αυτό, το ταπεράκι. Ενώ παίρνεις τα βαζάκια σου και πας. Έξυπνο, έξυπνο, έξυπνο. Και μας θύμισε και τα παιδικά μας χρόνια, κατά κάποιο τρόπο, Ελένη. Από τώρα. Πώς πέρασε